άρχιστα να αναπτύσσεται σε home port ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου προς το Αιγαίο και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα από τους φετινούς αριθμούς. Στη γραμμή προς την πρωτεύουσα της Λίμνου, τη Μύρινα, τα νούμερα είναι εντυπωσιακά αφού μέχρι τον Αύγουστο του 2017 μετακινήθηκαν περισσότεροι από όσους μετέβησαν στη Λίμνο ολόκληρο το 2016. Χαρακτηριστικά το 2017 είχαμε 47.900 επιβάτες ενώ το 2016 ήταν 45.980. Εξετάζοντας την κίνηση επιβατών προς τα δύο λιμάνια της Άμμου, διαπιστώνουμε πως το βαθύ μέχρι τον Αύγουστο του 2017 κινήθηκαν 2.710 άτομα, ενώ ολόκληρο το 2016 ήταν 4.266 και το 2015 περίπου η μισή. Στο δρομολόγιο για μεστά Χίου, μόνο για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο που υπάρχει δρομολόγιο, μετακινήθηκαν 158 επιβάτες, ενώ από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2016 ήταν 227. Αντίστοιχα για την πρωτεύουσα του νησιού Τυχείο μετακινήθηκαν μέχρι τον Αύγουστο του 2017 4.675 επιβάτες, φτάνοντας τον αριθμό επιβατών ολόκληρου του 2016 που μετακινήθηκαν 4.690. Τέλος, στην πρωτεύουσα της Λέσβου, τη Μυτιλήνη, φέτος μετακινήθηκαν μέχρι τον Αύγουστο 18.679 επιβάτες, την ώρα που ολόκληρο το 2016 ήταν 22.160 και ολόκληρο το 2015 μόνο 18.866. Εντάξει, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις Βαλκανικές αλλά και στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ότι η περιφέρεια μας είναι ένας ευλογημένος τόπος, έχει δύο αεροδρόμια, έχει δύο λιμάνια και έχει και πύλες εισόδου που βοηθάνε τον οδικό τουρισμό. Για το λιμάνι της Καβάλας, να πω ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με τον οργανισμό Λιμένος, με τον κύριο Χρήστο Ηλιάδη, με τον οποίο την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθήκαμε. Υπάρχουν μια σειρά από μελέτες τις οποίες σας έχει ήδη γνωστοποιήσει και νομίζω ότι τόσο η επέκταση του προσύνουμου μόλου, η θωράκιση αλλά και οι πρωτές εξέδρες βοηθούν ώστε το λιμάνι της Καβάλας να αναβαθμιστεί και πραγματικά να αποτελέσει πόλο έλξης και για κρουαζιέρα. Ωστόσο, είχαν και τα δρομολόγια των τοπικών γραμμών από Καβάλα και Κεραμωτή προς Πρίνο και Λιμένα αντίστοιχα, αφού με βάση το ρυθμό μετακινήσεων από τα δύο λιμάνια προς τη Θάσο, οι επιβάτες σύντομα θα ξεπεράσουν τον αριθμό των επιβατών του 2016 και του 2015.